Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολίτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Νέα αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτια εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες, aerobic step, power yoga. Ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House. Απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά. Με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House. Αφεθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου κατακόλου. Τηλέφωνο 26210 22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Τώρα προσφορά στα γυναικεία προγράμματα μόνο με 35 ευρώ το μήνα. Λειτουργούν καθημερινά τμήματα kickboxing για παιδιά και ενήλικες από το διπλωματούχο δάσκαλο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, κάτοχο μαύρης ζώνης 2 Dan. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πύργος Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Πύργος Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 03 27 826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία. Ανδρίτσενα. Πύργος. Αμαλιάδα. Ανδραβίδα. Λεχενά. Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα.
Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδροροές Λιακόπουλος. Από το 1991 στο Λούκι. Όταν η γραφή γίνεται ένα με το μέταλλο. Όταν ο χρυσός και το ασίμι παίρνουν μορφή. Τότε οι λέξεις γίνονται κόσμημα παντοτινό. Χρυσός, ασίμι, Ρουσόπουλος. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση γάμος, βάπτιση Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26 21 0 81 245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Καλοκαιρινές προσφορές για όλες τις τσέπες από τα καταστήματα Παράς. Τηλεόραση Panasonic 32 ιτζών μόνο 219 ευρώ ή 7 ευρώ το μήνα. Τάμπλετ Star 7 ιτζών μόνο 49 ευρώ και δώρο θήκη. Τηλεόραση LG 24 ιτζών από 239 ευρώ μόνο 175 ευρώ ή 5,5 ευρώ το μήνα. Καταψύκτη Ζανούση 210 λίτρα Alpha Plus ενεργειακή κλάση από 359 ευρώ μόνο 259 ευρώ ή 8 ευρώ το μήνα. Κλιματιστικό WinStar Inverter 9000 BTU ενεργειακής κλάσης ΑΑ από 399 ευρώ μόνο 299 ευρώ ή 9,30 ευρώ το μήνα. Ηλεκτρικές συσκευές Παράς με τρία καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26220 20060. Πύργος, Πατρών 68, τηλέφωνο 26210 20222. Αμαλιάδα, Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220 28385. Και στο www.paras.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Κύμα καλοκαιρινών εκτόσεων στο κατάστημα Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές Αυγούστου. Κλιματιστικά 9.000 BTU. Inverter από 299 ευρώ. Τηλεοράσεις 32 ιντζών. LED από 189 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων από 179 ευρώ. Κουζίνες από 179 ευρώ. Ψυγεία δίπορτα από 179 ευρώ. Όλα με 18 άτοκες δόσεις των 10 ευρώ τον μήνα. Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
Μόνο επώνυμες συσκευές στη φθηνότερη τιμή της αγοράς, με αυθημερών παράδοση και δωρεάν μεταφορικά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει σε διορθώσεις των τιμών υπολογισμού του φόρου για τα οικόπεδα 4.000 οικισμών, ώστε η φορολογική αξία τους να υπολογίζεται με την ευνοϊκότερη τιμή ζώνης μεταξύ της τιμής ζώνης που χρησιμοποιήθηκε για τον ΕΝΦΙΑ και της τιμής ζώνης που χρησιμοποιήθηκε για τον ΦΑΠ. Ακόμη, το Υπουργείο θα διευκολύνει όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, χορηγώντας ταχύτερα την έκπτωση. Στην ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τις τελικές ρυθμίσεις για τον ΕΝΦΙΑ, προέκυψε πως οι παρεμβάσεις στο φόρο θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν μόνο στα ακίνητα των οικισμών που οι τιμές τους ήταν εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού. Ο κ. Χαρδούβελης ενημέρωσε τους βουλευτές για την πρόθεση της κυβέρνησης ο ΕΝΦΙΑ να καταβληθεί σε 6 δόσεις ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, ενώ συζήτησε μαζί τους το θέμα της χορήγησης έκπτωσης ή απαλλαγής από το φόρο για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν οι εκπτώσεις να δοθούν με τις απλοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες καταβολής του κοινωνικού μερίσματος. Πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι να διευκολύνει όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, τροποποιώντας τον νόμο 4223/2013, ώστε ακόμη και φορολογούμενοι με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία να λαμβάνουν την έκπτωση του 50% ή την πλήρη απαλλαγή. Πάντως, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαβαίδου, θα εκδώσει τη σχετική εγκύκλιο με την οποία θα δίνονται εντολές στη φορολογική διοίκηση για την μεταχείριση των δικαιούχων έκπτωσης και απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ αμέσως μετά την ψήφιση των τροπολογιών του ΕΝΦΙΑ από τη Βουλή. Απολογισμό της διετούς θητείας του έκανε χθες ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Κατσίβελας, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα για 4 νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουν πρόβλημα για οικονομική κακοδιαχείριση. Αφορμή για τον απολογισμό ήταν η αποχώρησή του από την θέση του διοικητή της 6ης ΥΠΕ λόγω εκλογής του ως Δήμαρχος Τριφυλίας. Μεταξύ των άλλων, ο κύριος Κατσίβελας τόνισε ότι ο επόμενος διοικητής που θα αναλάβει θα έχει πολλή δουλειά, αφού για προηγούμενες διοικήσεις ήδη έχουν διενεργηθεί ΕΔΕ, ενώ υπάρχουν και μηνύσεις. Μεταξύ των 4 νοσοκομείων βρίσκεται και το νοσοκομείο Πύργου, σχετικά με τη σύμβαση που είχε υπογραφεί από την προηγούμενη διοίκησή του για το θέμα της φύλαξης του νοσοκομείου. Πρόβλημα υπάρχει όμως με βάση τις πληροφορίες και σε υπαλλήλους του νοσοκομείου που φέρονται να συνυπόγραψαν την σύμβαση. Δεν θα είναι σε θέση να χορηγούν συντάξεις μέχρι το τέλος του έτους τα δύο μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, εάν δεν λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ΟΑΕ έχει υπολογίσει έλλειμμα 462,7 εκατομμύρια ευρώ στον κλάδο των συντάξεων, που όμως εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 720 εκατομμύρια ευρώ, καθώς τα έσοδα από τις τρέχουσες εισφορές περιορίζονται γιατί μόνο ένας τους δύο πληρώνει, ενώ η ρύθμιση των οφειλών, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί στα 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν αποδίδει. Το ΙΚΑ έχει προϋπολογίσει έλλειμμα 807,9 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα μειωμένα λόγω της ανεργίας και των μειώσεων των μισθών έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και τις δαπάνες για πληρωμές συντάξεων και άλλων παροχών. Τα ελλείμματα των ταμείων, εάν δεν ληφθούν μέτρα έως το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να καλυφθούν από το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών που επιχορηγεί ελληματικά ταμεία, καθώς και από την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης. Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία στο δελτίο εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού για το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014, ο ΟΑΕ έχει απορροφήσει 650 εκατομμύρια ευρώ ή το 81,3% των ετήσιων πιστώσεων. Το ΙΚΑ έχει απορροφήσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ή το 64% των ετήσιων πιστώσεων. Ο ΕΟΠΗ έχει απορροφήσει 452 εκατομμύρια ευρώ ή το 58,3% των πιστώσεων. Ο ΟΓΑ έχει απορροφήσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, ο ΟΑΕΔ 302 εκατομμύρια ευρώ και το ΝΑΤ 560 εκατομμύρια ευρώ. Σε απεργία αποχή κατά της αξιολόγησης θα προχωρήσει η ΑΔΔ από τις 30 Αυγούστου μέχρι και την ικανοποίηση των ετοιμάτων της.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπως σημειώνεται στην απόφαση, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν έως την 1η Νοεμβρίου, οπότε και λίγη διαδικασία της αξιολόγησης. Η ΑΔΔΗ αποφάσισε να απέχει από όλες τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του νόμου 4250 κάθετος 14, ενώ θα προχωρήσει και στη διεύρυνση του διεκδικητικού πλαισίου ενάντια στις σχεδιαζόμενες νέες αναδιαθρώσεις του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων που οδηγούν σε νέες μειώσεις μισθών και στις νέες περικοπές κοινωνιοασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικών παροχών. Επίσης, έγινε γνωστό πως η ΑΔΔΗ θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο της 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ηλίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μελών του, θα συμμετέχει με περίπτερο στην 4η έκθεση τοπικών προϊόντων Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί από την ερχόμενη 5η 28 Αυγούστου έως και την 31η Αυγούστου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του λιμανιού στο Μεσολόγγι, ενώ είναι αρκετές επιχειρήσεις της Ηλίας που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Το Επιμελητήριο Ηλίας στα τέλη Αυγούστου συμμετέχει σε μια έκθεση τοπικών προϊόντων που γίνεται στο Μεσολόγγι. Για το Λακανανία είναι ο τρίτος νομός της περιφέρειας και σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε τη σχέση μας στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Είναι ένας νομός, ο μεγαλύτερος γεωγραφικά νομός της Ελλάδος και βέβαια έχει μια πολύ ισχυρή παραγωγή η οποία εδράζεται κυρία στις ιχθυοκαλλιόγειες, στο ρύζι. Παλιότερα είχαν τα καπνά που τώρα δεν το έχουν και αυτοί είναι σε μια διαδικασία ανασύνταξης των καλλιεργειών τους και στα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Οι επιχειρηματίες της Λοκρανανίας τα δύο τελευταία χρόνια που κάνουμε την έκθεση στην Αμαλιάδα και το Κερνάμε Ελλάδα είχαν έντονη τη συμμετοχή τους εδώ και ανταποδίδοντας αυτή την καλή πρόθεση, εμείς έχουμε σκοπό, συγκροτούμε ένα περίπτερο για την παρουσίαση του προϊόντων της Ηλίας στην έκθεση που θα γίνει στο Μεσολόγγι και όσοι επιχειρηματίες της Ηλίας ενδιαφέρονται να εκθέσουν το προϊόντος μέσα από το περίπτερο του επιμελητηρίου μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες μας. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους ενέργεια σε επίπεδο διαπεριφερειακό ενισχύουν την απαιτούμενη συνοχή ώστε να λειτουργήσει η περιφέρεια σαν νέος πολιτικός και οικονομικός χώρος. Κύμα καλοκαιρινών εκπτώσεων στο κατάστημα Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές Αυγούστου. Κλιματιστικά 9.000 BTU. Inverter από 299 ευρώ. Τηλεοράσεις 32 ιντσών. LED από 189 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων από 179 ευρώ. Κουζίνες από 179 ευρώ. Ψυγεία δίπορτα από 179 ευρώ. Όλα με 18 άτοκες δόσεις των 10 ευρώ τον μήνα. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Μόνο επώνυμες συσκευές στη φθηνότερη τιμή της αγοράς με αυθημερών παράδοση και δωρεάν μεταφορικά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας.
Υδροροές Διακόπουλος. Από το 1991 στο Λούκι. Ταξίδεψε η καρδιά, αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα σε αισθήματα. Το μυστικό τον κόσμο να ανασά. Το μυστικό τον κόσμο να ανασά. Εσύ, τη νύχτα εσύ το όνειρο της μέρας. Ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ το εκπτωτικό διήμερο στην Αμαλιάδα που διοργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Εκπτώσεις που έφταναν και το 50% μέσα στην περίοδο των εκπτώσεων ήταν η αφορμή για τον κόσμο να βγει στα μαγαζιά για ψώνια αφού τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος είχε διοργανώσει και διάφορες άλλες εκδηλώσεις για την ευχαρίστηση των πολιτών. Άμα από σήμερα του βρες, ξένος για σένα να το φως. Ξένος, για τι δεν αγαπάς, εσά τις καθημερινές φορτάς. Ξένος για τι δεν αγαπάς. Μέτρησα πάλι για να πω όλοι τα λάθη του μου. Και φέτος, όπως και πέρυσι, ο Εμπορικός Σύλλογος Αμαλιάδας μαζί με τη βοήθεια των καταστημάτων του διοργανώσαμε το δεύτερο πλέον εκπτωτικό διήμερο. Η κίνηση στην αγορά είναι αρκετά ικανοποιητική, κυρίως τη δεύτερη μέρα. Την πρώτη μέρα υπήρξε κίνηση, αλλά όχι σε τόσο τεράστιο βαθμό. Φέτος η κίνηση ήταν αρκετά καλή. Φέτος σήμερα έχουμε τις εκδηλώσεις με τη Ζωντανή Ορχήστρα με τον Θεολόγο, με διάφορα event που κάναμε. Οι εκπτώσεις ήταν σε ποσοστό και 80% σε κάποια καταστήματα. Ο κόσμος που είχα βγει τώρα έξω και τους ρώτησα ήταν αρκετά ικανοποιημένος και ελπίζουμε χρόνο με τον χρόνο να γινόμαστε ακόμα καλύτερα με τη δική σας βοήθεια. Μέχρι τα μεσάνυχτα της 15ης Σεπτεμβρίου 2014 μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά όσοι άνεργοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση Voucher 2014 επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν συνολικά 30.000 άνεργοι ηλικίας 25 έως 29 ετών, εκ των οποίων οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΤΕΗ και οι 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, τον Σεπτέμβριο ξεκινά το νέο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας του ΑΕΔ, που από αυτή τη φορά θα έχει ειδική μοριοδότηση για μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους από νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. Οι προσλήψεις κοινοφελούς εργασίας του ΑΕΔ θα δώσουν δουλειά σε ανέργους εγγεγραμμένους στον οργανισμό για 5 μήνες. Οι αιτήσεις των υποψηφίων προς πρόσληψη θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του οργανισμού απασχόλησης oaed.gr. Οι προκηρύξεις για την κοινοφελή εργασία θα εκδοθούν σε φάσεις ανάλογα με το φορέα της προκήρυξης. Δηλαδή, όπως και πέρσι, ξεχωριστή προκήρυξη και προθεσμία για τις αιτήσεις θα καθοριστεί για τις προσλήψεις στα σχολεία της χώρας, ενώ διαφορετική προκήρυξη θα βγει για τις προσλήψεις με πεντάμινα σε δήμους και περιφέρειες.
Η πρόσληψη γίνεται για διάστημα 5 μηνών και οι αμοιβές όσων απασχοληθούν είναι 19,6 ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερα από 490 ευρώ το μήνα για άνεργους άνω των 25 ετών και 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 427 ευρώ το μήνα για άνεργους κάτω των 25 ετών. Ωφελούμενοι από την κοινωνική εργασία του ΟΑΕΔ είναι οι εξής. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Μέλη οικογενειών όπου δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν υπάρχει εργαζόμενο μέλος. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του Οργανισμού και άνεργοι πτυχίων ΑΕΗ και ΤΕΗ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων αφορά στην πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών. Βούλιαξε από 2.500 πολίτες το γήπεδο της Μιλέας την Πέμπτη το βράδυ, όπου πραγματοποιήθηκε το πανηγύρι του χωριού. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ήταν πλαισιωμένο με τους γνωστούς στο χώρο του παραδοσιακού τραγουδιού Γογο Τσαμπά και Γιάννη Καψάλη και στο κλαρίνο ο Μάκης Τσίκος. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία της Δίβρης εκδηλώσεις αφιερωμένες στους παραδοσιακούς χορούς της χώρας. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και κατοίκους εθελοντές της περιοχής, διοργανώνουν την εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, η οποία αναδεικνύει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ελληνική λαϊκή παράδοση που διατηρείται άσβεση στους αιώνες σε περιοχές όπως η Δίβρη, που για μία ακόμη χρονιά γίνεται ο φιλόξενος χώρος του γνήσιου παραδοσιακού χορού και δημοτικού μας τραγουδιού. Η Δίβρη, ως κέντρο της ευρύτερης περιοχής, μπορεί να ενισχύσει την προβολή και την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής, του πολιτισμικού και θρησκευτικού τουρισμού, του οικοτουρισμού και τις εναλλακτικές μορφές του, του ελατοδάσους της Λαμπίας, του ποταμού Ερημάνθου κτλ. Το χορευτικό Σεριάνι γίνεται θεσμός του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Στα πλαίσια του νέου Δήμου, καθιερώνεται η γιορτή αυτή ως η κεντρική πολιτιστική εκδήλωση που θα διοργανώνεται από τον Δήμο και άλλους τοπικούς φορείς κάθε καλοκαίρι στη Δίβρη, με στόχο να εξελιχθεί στα επόμενα χρόνια σε φεστιβάλ της παραδοσιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, του οικοτουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για την ανάδειξη και την οικονομική ανάπτυξη της ορεινής περιφέρειας. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και οι φορείς της ευρύτερης περιοχής προσκαλούν τους δημότες και γενικά τους πολίτες της Ηλίας και όχι μόνο να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις. Κύμα καλοκαιρινών εκτόσεων στο κατάστημα Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές Αυγούστου. Κλιματιστικά 9.000 BTU. Inverter από 299 ευρώ. Τηλεοράσεις 32 ιντσών. LED από 189 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων από 179 ευρώ. Κουζίνες από 179 ευρώ. Ψυγεία δίπορτα από 179 ευρώ. Όλα με 18 άτοκες δόσεις των 10 ευρώ τον μήνα. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Μόνο επώνυμες συσκευές στη φθηνότερη τιμή της αγοράς, με αυθημερών παράδοση και δωρεάν μεταφορικά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories, αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Καλοκαιρινές προσφορές για όλες τις τσέπες από τα καταστήματα Παράς. Τηλεόραση Panasonic 32 ιντζών μόνο 219 ευρώ ή 7 ευρώ το μήνα. Τάμπλετ Star 7 ιντζών μόνο 49 ευρώ και δώρο θήκη. Τηλεόραση LG 24 ιντζών από 239 ευρώ μόνο 175 ευρώ ή 5,5 ευρώ το μήνα. Καταψύκτη Ζανούση 210 λίτρα Alpha Plus ενεργειακή κλάση από 359 ευρώ μόνο 259 ευρώ ή 8 ευρώ το μήνα. Κλιματιστικό WinStar Inverter 9000 BTU ενεργειακής κλάσης ΑΑ από 399 ευρώ μόνο 299 ευρώ ή 9,30 ευρώ το μήνα. Ηλεκτρικές συσκευές Παράς με τρία καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος, Πατρόν 68, τηλέφωνο 26210-20222. Αμαλιάδα, Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385. Και στο www.paras.gr. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26210-81245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες.
Είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη πριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Στη Βιοκαρπέτ θα βρείτε χαλιά χειροποίητα από 2.200 μόνο 368, ολόμαλα από 800 160 και μοντέρνα από 360 μόνο 80. Με τέτοιες τιμές θα τα πάρετε όλα. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φαξ 26 220 28 764.